Καλησπέρα για μένα. Δεν θα τοποθετηθώ όσον αφορά τις τροπολογίες αντροπολογίες. Είμαστε θετικοί όσον αφορά το περιεχόμενο αυτών, οι οποίοι θα βοηθήσουν παραγωγικά, θα βοηθήσουν ουσιαστικά τον παραγωγικό τομέα. Δεν θα είναι ρουσφετολογικού βέβαια περιεχομένου. Αυτές δεν τις ψηφίζουμε ποτέ και δεν τις στηρίζουμε. Αυτό που θέλω να επιστήσω την προσοχή εγώ με τη σειρά μου, και δεν αναφέρθηκε από ό,τι βλέπω από τους προλαλήσαντες, αλλά το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές, είναι το γεγονός το πότε θα αλλάξει επιτέλους αυτή η διαδικασία με τις τροπολογίες τελευταία στιγμή κατά τη διάρκεια της ολομέλειας. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να σεβαστούμε τον κοινοβουλευτισμό, να μην τον απαξιώνουμε έτσι. Συζητήσαμε στον κανονισμό της Βουλής αναφορικά με τις τροπολογίες και θα έρθει να εφαρμοστεί όταν είναι, αλλά καλό θα είναι να το κάνουμε γρηγορότερα, να συζητάμε τις τροπολογίες κατά τη διάρκεια των επιτροπών και να μην τις φέρνουμε τελευταία στιγμή. Είναι δηλαδή αυτές οι τροπολογίες που έχουν έρθει, αν γίνουν δεκτές, δεν τις γνωρίζαμε πριν, τις μάθαμε σήμερα, χθες, δεν μπορούμε να τις ξέρουμε 2-3 μέρες πριν? Εγώ αυτό θέλω να επιστήσω για άλλη μια φορά την προσοχή, και όχι μόνο προς το κύριο Υπουργό, προς το Προεδρείο της Βουλής, γενικότερα προς τις υπηρεσίες και τον κανονισμό της Βουλής, επιτέλους κάποια στιγμή να σταματήσουμε με τα επίγοντα και τα κατεπίγοντα και τις κατασυρωή τροπολογίες που έρχονται ασταμάτητα σε όλες τις ολομέλειες και συνεχόμενα, και να το σεβαστούμε επιτέλους, να μας κάνετε και εμάς να μας βοηθήσετε να προλάβουμε να τις διαβάσουμε, να τις συζητήσουμε και να νομοθετήσουμε σωστά. Όσον αφορά τις τροπολογίες τροπολογίες και ως περιεχόμενο, θα απαντήσω, θα τοποθετηθούμε και εμείς με τη σειρά μας στη διάρκεια της προφορίας. Ευχαριστώ πολύ.